Πάμε να το δούμε λίγο. Αλέξανδρος Νίκλαν, σύμβουλος θεμάτων ασφαλείας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, διάβασα το πολύ εξαιρετικό, πολύ εξαιρετικό και πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας για το θέμα της πολυπολικότητας και κατά την Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρία της πολυπολικότητας στην Huffington Post και για την εύκολη επιχειρηματολογία που υπάρχει ότι η Αμερική πλέον δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που έπαιζε. Να το δούμε λίγο γιατί μας αφορά για ευνόητους λόγους, έτσι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, έκανα λίγο διακοπές. Λέω να δω για το σχέση με το άρθρο σας, το ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η θεωρία της πολυπολικότητας. Όπου εκεί κατάλαβα ότι αναλύεται το θέμα της εύκολης ανάγνωσης που υπάρχει, μιας πρόχειρης ανάγνωσης, ότι η Αμερική υποχωρεί ως δύναμη. Δεν είναι τα πάντα έτσι όπως φαίνεται. Λέω, μας αφορά, διότι έχει να κάνει και με τις δικές μας επιλογές αυτό. Το να κάνουμε μια σωστή ανάγνωση και διάγνωση του τι πραγματικά συμβαίνει, θα μας οδηγεί σε σωστές επιλογές, να ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Γενικά υπάρχει μια αντίληψη το τελευταίο διάστημα ότι η Αμερική βρίσκεται σε μια ας πούμε πτώση. Το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, αν λάβουμε ως κριτήρια πρώτον το ότι είναι μια χώρα η οποία έχει, να ξεκινήσουμε από την οικονομία της, έχει δικιά της τράπεζα. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή να προσαρμόσει το δικό της νόμισμα και να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία να αναβαθμίσει μόνη της την οικονομία της. Δεν βάζουμε καν τους οίκους αξιολόγηση, οι οποίοι κατά πολύ είναι επηρεάσιμοι από την ίδια. Mm. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι το κομμάτι της στρατιωτικής ισχύος. Το οποίο δεν είναι τόσο στους αριθμούς όσο στην τεχνολογία που έχει και στη δυνατότητα να βρίσκεται παντού σε όλη την υδρόγειο σε ελάχιστο χρόνο. Είτε οφείλεται αυτό στο ναυτικό της, είτε οφείλεται στην αεροπορία της. Και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο διαφεύγει σε πάρα πολλούς, είναι η πολιτισμική επιρροή της επάνω στον πλανήτη. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και αρκετές δεκαετίες όλοι έχουν γαλουχηθεί, όλοι και το εννοώ το όλοι, ακόμα και οι χώρες οι οποίες υποτιθέμενα είναι η αντίπαλή της ως αντίθετη πόλη, έχουν γαλουχηθεί με την νοοτροπία της ευημερίας του ατόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο, θέλουν να αναπτυχθούν είτε οικονομικά είτε πολιτισμικά, είτε να, εν πάση περιπτώσει να βελτιώσουν την καθημερινή τους κατάσταση, προσβλέπουν στο αμερικάνικο όνειρο. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, το ρώσικο όνειρο ή το κινέζικο όνειρο mm-hmm. ή το ινδικό όνειρο ή οποιοδήποτε άλλο όνειρο το οποίο έχει μια σφραγίδα μιας άλλης χώρας. Με αυτούς τους τρεις όρους, τέσσερις, οι οποίοι, ας πούμε, σαν σήμα κατατεθέν, σαν σφραγίδα της αστερόεσας της Αμερικής, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίπτωση όπου αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ζούμε η Αμερική βρίσκεται σε πτώση. Εάν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι κάνει μια αναδίπλωση ή πάση περιπτώσει κάνει μια αλλαγή της στρατηγικής της ώστε να μην δαπανά πολλούς πόρους και πολλές δυνάμεις στο να λύνει τα προβλήματα άλλων. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο φυσικά και είναι συζητήσιμο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια έννοια της πολυπολικότητας με την αντίληψη ότι θα αλλάξει κάποιος τη θέση, θα πάρει κάποιος τη θέση της. Ακόμα και η Κίνα που θεωρείται ο πιο ισχυρός αντίπαλος τη σειρά όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκεται παντού σε όλο τον πλανήτη δυναμικά, δηλαδή με στρατιωτικές δυνάμεις ή έστω και με οικονομικές δυνάμεις, αν θέλετε. Ναι, και το θέμα του. Έχετε απόλυτο δίκιο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν φαίνεται αυτό. Και το θέμα της ήπιας ισχύως του soft power, δηλαδή της πολιτισμικής επιρροής, επίσης, ακόμα και δεν είναι μόνο το ζήτημα της ευημερίας του ατόμου. Εάν δει κανείς το γενικό πλαίσιο, στην ουσία παραπέμπει στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις αυτό και με άλλους ομιλητές, με συνομιλητές και με τον Μενέλο Τασιόπουλο, ότι η Δύση, επειδή πηγαίνει από ό,τι φαίνεται για μια αντιπαράθεση με συνασπισμένες ή συνασπιζόμενες υποσυνάσπιση ευρασιατικές δυνάμεις, πρέπει να αναγωμώσει και την ιδεολογία της και το πολιτισμικό της πρόσημο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει απλά με όρους αγοράς. Και αυτό, το μόνο πλαίσιο, η μόνη δεξαμενή αναγόμωση στην ουσία είναι η ελληνική σκέψη. Που εν πωλή την έχουν ευθετήσει οι Αμερικανοί. Γιατί αυτό που λέμε ως αμερικανικό πρόταγμα στην ουσία στην Ελλάδα βασίζεται έτσι. Δηλαδή η ελευθερία του ατόμου, το άτομο, σε συνεργασία με το σύνολο όμως. Δεν είναι ούτε οι μαζάνθρωποι της Ανατολής, όπου το άτομο δεν έχει αξία, ούτε από την άλλη και το άτομο υπεράν όλων. Δηλαδή μια ισορροπία που είναι ελληνική. Στην ουσία το αμερικανικό πρότυπο είναι απεξεργασμένο και δοσμένο, προσαρμοσμένο στην δική μας συγκυρία και με τις δυνάμεις που έχουν οι ΗΠΑ. Ελληνικό πρότυπο στην ουσία. Έτσι. Κατάλαβε, τετραμπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πυρηνικό όπλο που έχουμε εμείς και δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Mm-hmm.
η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία, μια πολιτισμική ιδιομορφία, η οποία θα έπρεπε να τη φέρνει ως νούμερο ένα δύναμη επιρροής στην ήπια ισχύ στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι δική μου άποψη αυτή. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ακριβώς επειδή το πολιτισμικό της υπόβαθρο μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα. Είτε λέγονται Κινέζοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν την πολιτισμική αξία της Ελλάδος, είτε λέγονται Αμερικανοί, οι οποίοι βασίζουν όλη τη φιλοσοφία τους και τις επιστήμες πάνω στα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδος, είτε ακόμα αν θέλετε και η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία η δημοκρατία η οποία διαφημίζει βασίζεται πάνω στο αρχέτυπο της αθηναϊκής πολιτείας. Εάν μπούμε δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα δούμε ότι έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο στο χέρι της, όπου θα μπορούσε να, το πιο απλό να σας πω έτσι θεωρητικό, να παίξει τον μόνιμο διαιτητή ανάμεσα σε δύο έθνη όταν έχουν διαφορές. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να παίξει το διαιτητή και να είναι και αμερόληπτος διαιτητής. Έχουμε ένα πυρηνικό όπλο το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε. Τώρα, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε, είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα και ξεφεύγει και λίγο των γνώσεων των δικών μου. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε πολύ δίκιο να αναφέρετε ότι το υπόβαθρο ουσιαστικά της δυτικής κοινωνίας βασίζεται στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Yeah. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορώ να πω ότι μπορείτε να αναλωθείτε σε χιλιάδες εκπομπές για αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε αυτόν τον πολιτισμό μας, είτε με υποβάθμιση της παιδείας. Και όταν λέω παιδεία, δεν εννοώ μόνο τα σχολεία, εννοώ και το σπίτι το ίδιο. Είτε με υποβάθμιση, αν θέλετε, και της καθημερινότητάς μας, το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς οι ίδιοι και πώς αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν. Από το πολύ γομά, είτε κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πιο Ρώσοι από τους Ρώσους, πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς και πιο Κινέζοι από τους Κινέζους. Mm-hmm. Αλλά ξεχνάνε να είναι Έλληνες. Mm-hmm. Δηλαδή ξεχνάνε τη δική μας οπτική. Νομίζω ότι έχουμε ένα, όπως είπα στην αρχή, ένα πυρηνικό όπλο το οποίο το έχουμε αφήσει απαξιωμένο, που αν το είχε άλλη χώρα αυτή τη στιγμή θα μπορεί να ήταν και μια πλανητική δύναμη για χιλιετίες, όχι για μία χιλιετία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι τόσο οικεία τα ελληνικά αρχέτυπα και δεν είναι μόνο το. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια μακρά ιστορία που δεν εξαντλείται σε μία περίοδο. Μπορεί κορυφαία, πιο λαμπερή και πιο προβεβλημένη, αν θέλετε, να είναι αυτή της αρχαίας Ελλάδος και μάλιστα συγκεκριμένη περίοδο αυτή της δημοκρατίας. Αλλά δεν ήταν όλες οι πολιτείες οι ελληνικές δημοκρατικές. Έχουμε όλα τα πολιτεύματα στην ουσία, τα έχουν εξαντλήσει οι Έλληνες. Κάθε μορφή πολιτεύματος, ολιγαρχίες και κάθε μορφή πολιτιακή συγκρότηση. Από πολυκράτη, ομοσπονδία. Συνομοσπονδίες, συνασπισμούς, δεν υπάρχει πολιτικό σχήμα ή σύστημα που να μην το έχουν δοκιμάσει οι Έλληνες. Θέλω να πω, δεν έχουμε, μπορεί να έχουμε μία μονοσήμαντη αναφορά ο κόσμος ως γενική εικόνα, αλλά έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Η εποχή δεν του Βυζαντίου, έτσι, η οποία είναι πολύ υποβαθμισμένη σκοπίμως, γιατί οι Δυτικοί τη βλέπουν ανταγωνιστικά, γιατί αυτό ήταν το πραγματικό πράγμα, έτσι, δεν δηλαδή ήταν το Βυζάντιο. 1100 χρόνια κρατική υπόσταση δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ στον πλανήτη. Θυμάμαι στην Σύνοδο Κορυφής, όταν γινόταν η συζήτηση για το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, στο draft που είχε έρθει, στο κείμενο, το πρωταρχικό του Ευρωσυντάγματος του λεγόμενου, οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, δεν ήταν δική μας πρόταση, είχαν βάλει στο προημείο αναφορά στην ταυτότητα της Ευρώπης που έλεγαν ότι είχε τους τρεις πυλώνες, Ελλάδα, Ρώμη και Χριστιανισμό. Και εμείς βέβαια χαρήκαμε. Τελικά με την παρέμβαση διαφόρων άλλων, αυτό αφαιρέθηκε και οι δικοί μας δεν είχαν επιμείνει σε αυτό τότε. Που είχε έρθει, επαναλαμβάνω, δεν ήταν δική μας πρόταση. Από άλλους είχε έρθει, από Γάλλους κλπ. Είχαν αντιδράσει διάφοροι άλλοι μετά στην πορεία, ξέρω εγώ, Ολλανδοί και τέτοια, και βγήκε. Αλλά θέλω να πω ότι είχε από μόνο του μια δυναμική. Μόνοι τους έβαλαν στο προήμιο του Ευρωσυντάγματος ότι η ταυτότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η Ελλάδα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός. Για να σας γυρίσω και στο αρχικό, ουσιαστικά στην αρχική ουσία της συζήτησης, αν μου επιτρέπετε τουλάχιστον. Ναι, ναι. Ξεκινώντας από το στοιχείο του ατόμου, όπως είπατε, είτε λέγεται το άτομο του εγώ, είτε όπως θέλετε ονομάστε το, φτάνουμε και στην έννοια του πολίτη οπλίτη. Mm-hmm. Η έννοια του πολίτη οπλίτη είναι το θεμέλιο της ασφάλειας. Έτσι. Εάν πούμε δηλαδή στη διαδικασία να διερευνήσουμε το τι είναι ασφάλεια, ξεκινάει από αυτό το πράγμα. Και εφόσον μιλάμε για πολυπολικότητα ή την μη ύπαρξη αυτής, πρέπει να πούμε και στη διαδικασία γιατί δεν γίνεται αυτό. Εάν μπούμε δηλαδή στη σκέψη ενός, αν μπορούμε να το κάνουμε φυσικά, σκέψη ενός μέσου Αμερικανού πολίτη, ο μέσος Αμερικανός πολίτης, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει την εκπαίδευση που έχει ένας Ευρωπαίος.
Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Ο μέσος Αμερικανός πολίτης έχει πολύ ποδέστερη εκπαίδευση από έναν μέσο Ευρωπαίο πολίτη και πόσο μάλλον από έναν Έλληνα, όπου κακά τα ψέματα οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν πολλά χαρτιά τα οποία θα μπορούσαν να τα κάνουν τα πετσαρία, να το πω λαϊκά. Ναι, ναι. Διπλώματα, πτυχία κτλ. Λοιπόν, το ζήτημά μας εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι η έννοια του πολίτη ο πλήτη έχει απαξιωθεί στη χώρα μας και δεν μιλάμε πάντα με την τη στρατητική έννοια. Ο πολίτης ο πλήτης δεν σημαίνει ότι απλά παίρνουμε το όπλο και πάμε να πολεμήσουμε ή έχουμε μια έφεση προς τον πόλεμο. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες και τις τάσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε όταν παρουσιαστεί η πρόκληση απέναντί μας. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πρόσφατα, ας πούμε, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, με την Τουρκία. Γενικά, και εφόσον μιλάμε για το κομμάτι της πολυπολικότητας και εφόσον μιλάμε για χώρες οι οποίες παίζουν το δικό τους κομμάτι στο χάρτη ισχύως, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι στο κομμάτι της ισχύως πρέπει να έχουμε μια καλή ανάλυση στο τι δυναμική έχει κάθε χώρα. Είτε λέγεται πολιτισμική ήπια ισχύ, είτε λέγεται στρατιωτική ομή ισχύ, αν θέλετε, είτε ακόμα και οικονομική ισχύ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τα εχέγγυα να κάνει και τα τρία. Τώρα, το αν εμείς θέλουμε να κάνουμε να το αναπτύξουμε, ή αν εμείς θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό, ή αν θεωρούμε ότι μπορούμε να επικρατήσουμε στην περιοχή μας πάντα και πάντα με την έννοια της, όχι της κυριαρχίας, όχι του επεκτατισμού, αλλά με την έννοια της ανάδειξης ενός μιας χώρας η οποία θα αποτελεί πρότυπο για να ακολουθήσουν άλλοι, είναι μια πολιτική απόφαση κυρίως και μια στρατηγική απόφαση σε θεμελιώδες επίπεδο. Δηλαδή, για μένα αυτή τη στιγμή, εφόσον μιλάμε για πολιτικά κόμματα τα οποία βλέπουν, αναγνωρίζουν ένα πυρηνικό όπλο που έχει η Ελλάδα, θα πρέπει να κάτσουν όλοι μαζί κάτω, όσο και αν ακούγεται αυτό ρομαντικό ή όπως ακούγεται, εν πάση περιπτώσει, στα δικά μας αυτιά εντός της χώρας, και να μπούμε στη διαδικασία και να αναγνωρίσουμε τι κάναν οι άλλοι, τι κάναν οι ΗΠΑ εν προκειμένου, εφόσον συζητάμε για αυτές, ποια ιδανικά, ποιο πρότυπα αξίες ακολουθήσανε, να τις αναγνωρίσουμε σε εμάς, να τα μεταφέρουμε στα δικά μας στοιχεία και στις δικές μας αναφορές και να επανιδρύσουμε, δεν θα έλεγα επανιδρύσουμε γιατί έχει χρησιμοποιηθεί πολύ αυτή η λέξη, μάλλον να επικαιροποιήσουμε, θα έλεγα, τα πολιτισμικά μας στοιχεία στο σύγχρονο καιρό. Δηλαδή να πάρουμε το αρχαίο κλασικό πρότυπο και να το φέρουμε στο σύγχρονο καιρό. Ό,τι πιο κοντινό σε επίπεδο τέτοιου πάντως πολίτη πλήτη είναι όντως οι Αμερικανοί και το δικαίωμα να φέρουν όπλα. Είναι και τρόπος που φτιάξαν τη χώρα τους, αλλά το έχουν ενσωματώσει χωρίς να ξέρουν, τι είναι, ότι στην ουσία αυτό είναι. Και κατά τη γνώμη μας, είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Μια δημοκρατία η οποία είναι όρημη, που θα έπρεπε να είναι όρημη, και να εμπιστεύεται τους πολίτες της, δεν έχει λόγο να περιορίζει τους πολίτες από το να είναι και οπλίτες και πολίτες. Έχει γίνει ένα βήμα, έχει γίνει ένα βήμα τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου τι τρέχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα καινούριο νομοσχέδιο που έχει δώσει μια δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό που λέμε εξάσκηση ή εκπαίδευση σε κάποια πράγματα. Όπου μπορείς πλέον να έχεις μια πρόσβαση, πάντα με νόμιμο καθαρό μητρότητα, γνωστά που λέμε. Να μπορείς να έχεις μια πρόσβαση σε οπλισμό. Και μιλάμε πάντα με την έννοια της ορθής και νόμιμης εκπαίδευσης, έτσι. Αλλά από εκεί και μετά, εγώ δεν μένω, σας λέω ξανά, στο κομμάτι που λέει έφεση προς πόλεμο ή έφεση προς μάχη. Η μάχη είναι καθημερινή για τον μέσο άνθρωπο. Έτσι. Είτε λέγεται η επιβίωσή μας, είτε λέγεται η εκπαίδευση στα παιδιά μας, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή μέσα στο σπίτι. Η διαχείριση των καταστάσεων που μας προκύπτουν καθημερινά, είτε εντός οικίας, είτε στην εργασία μας, είτε ακόμα και σε διαπροσωπικό επίπεδο, θέλουν τον πολίτη ο πλήτη. Ο πολίτης ο πλήτης. Ο πλήτης σαν λέξη δεν καθορίζεται από το τι οπλισμό φέρει, αλλά από την ίδια του την προσωπικότητα. Έτσι. Είτε είναι πειθαρχημένος, είτε είναι εκπαιδευμένος, είτε μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες θα προστατεύσει τον αδύναμο και θα του δώσει το χώρο ώστε να αναπτυχθεί δίκαια και όχι ισόνομα. Ισόνομα και δίκαια και όχι ίσα, γιατί έχει μια διαφορά αυτό. Το ίσα είναι διαφορετικό, είναι άνισο ουσιαστικά σε κάποιες καταστάσεις. Ακούγεται λίγο παράδοξο όπως το λέω, αλλά είναι λίγο. Όχι, είναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες, είτε φυσικές είτε διανοητικές, το να τους κάνεις όλους ίσους είναι κάτι που το είπαν παραφύση. Κακό είναι. Έτσι. Το να στερείς, δηλαδή, είναι δόση από κάποιον. Όλοι ίσοι σημαίνει όλοι προς τα κάτω. Έτσι. Άλλο στις ευκαιρίες, άλλο ισονομία και άλλο η δυνατότητα ίσης αφετηρίας, δηλαδή να δώσεις τα ίδια πράγματα, τα ίδια όπλα, τις ίδιες ευκαιρίες. Έτσι καλά να πρέπει να είναι όλοι ίσοι και καλά.
Ναι, γι' αυτό μένω στον όρο δίκαια. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι. Κοίτατε, ξεκινήσαμε από κάτι το οποίο μου κάνετε μια ερώτηση για τις ΗΠΑ και έχουμε πλατιάσει και έχουμε φτάσει στην έννοια του πολίτη ο πλήτη. Επειδή η έννοια της πολυπολικότητας ξεκινάει από την ισχύ και η ισχύ καθορίζεται από το άτομο, το οποίο άτομο πρέπει να εκπαιδευτεί ως πολίτης ο πλήτης, είναι μια μεγάλη αλυσίδα αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε και στο πολιτισμικό που συζητήσαμε πριν. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σφαίρα η οποία, εάν δεν τη δει κάποιος στρατηγικά, δεν μπορεί να την εφαρμόσει κιόλας. Και πάντα θα κυνηγάμε να κοιτάμε το τι κάνουν οι άλλοι για να μπορούμε να δούμε εμείς πού μπορούμε να σταθούμε. Και το έχουμε εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματά μας. Ναι, γιατί το έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε ένα απίστευτο πλούτο έτσι, που είναι μπροστά, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας και ψάχνουμε να βρούμε αλλού λύσεις. Εξάλλου και η Αθηνά, η θεά της Σοφίας, ήταν οπλισμένη. Έτσι. Και ήταν οπλισμένη επειδή ήταν ακριβώς σοφή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες απεικόνιζαν την Αθηνά οπλισμένη που ήταν και θεά της Σοφίας. Ναι, όπως σας είπα, είναι ένα θέμα. Ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε για ασφάλεια ή συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, δηλαδή της επικαιρότητας, αν θέλετε, όπως έχετε εσείς στο επάγγελμά σας. Αλλά η ασφάλεια, όταν εμείς ξεκινάμε να τη σπουδάζουμε σαν έννοια, ξεκινάει από πολύ βασικά πράγματα, από πολύ πιο θεμελιώδη, τα οποία έχουν να κάνουν με το ίδιο το άτομο, την ιδιοσυγκρασία του, τον ψυχισμό του και το πώς το ίδιο το άτομο συμπεριφέρεται απέναντι σε κάποιες προκλήσεις και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτές. Mm-hmm. Είναι, όπως σας είπα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξεκινάει από το άτομο, όπως είπα εξ αρχής, και φτάνει μέχρι και το κράτος, το οποίο είναι ένα σύνολο ατόμων. Και δυστυχώς αυτό είμαστε σε μια δύσκολη θέση να το αντιληφθούμε, ως λαός τουλάχιστον. Mm-hmm. Είμαστε πολύ πιο κοντά στο άτομο παρά στο σύνολο. Ναι. Και εν τέλει, ο πολίτης είναι ο συνειδητοποιημένος πολίτης. Αν είσαι συνειδητοποιημένος πολίτης με όλη την έννοια του πολίτη, αυτό είναι. Δεν είναι θέμα οπλισμού, είναι θέμα αντίληψης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι οι Αμερικανοί αλλιώς ξεκίνησαν, για να έρθουμε και να κλείσουμε με το αρχικό, ως νοοτροπία. Και αυτή η νοοτροπία τους είναι που τους οδηγεί στο να αναζητούν διαρκώς την κοινοτομία και την ισχύ. Έτσι. Γιατί έφτιαξαν μια χώρα που την έφτιαξαν με το πιστόλι στο χέρι. Το Σύνταγμα από τότε προβλέπει το δικαίωμα να οπλοφορούν ακριβώς για να διαφυλάσσουν την ατομική τους, τον ατομικό τους χώρο αλλά και τη δημοκρατία τους. Και έχει μείνει μέχρι τώρα. Και είναι βασικό στοιχείο της κουλτούρας τους. Και νομίζω και βασικό στοιχείο της ισχύος τους, η προσωπική τους αυτή αντίληψη. Κύριε Καλαρίτη, αν θυμάστε καλά, οι Έλληνες μέχρι και την εποχή της Εφταετίας, όπου δηλαδή ανεβήκανε πλέον οι συνταγματάρχες και πήραν το καθεστώς, επέβαλαν συγγνώμη καθεστώς, οι Έλληνες πάντα είχαν όπλο στο σπίτι. Ναι. Πάντα. Είχαν μεγαλώσει με τα όπλα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν. Χρονικές περιόδιο που ο Έλληνας δεν μεγάλωσε με ένα όπλο στο σπίτι. Να το φοβόταν το όπλο. Το θέμα είναι η εκπαίδευση. Εάν έχεις την παιδεία, το όπλο, μην ξεχνάμε, το όπλο, το οποιοδήποτε όπλο, έτσι, μπορεί να είναι μαχαίρι, μπορεί να είναι ρόπαλο, μπορεί οτιδήποτε. Εξακολουθεί και είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο. Ναι. Στην Αμερική βλέπουμε, ας πούμε, όπως είπατε και πριν, πολλαπλές εκτελέσεις ή φαινόμενα. Mm-hmm. Δολοφονιών τα οποία δεν έχουν λογική, δεν έχουν νόημα κτλ. Είναι το προηγούμενο ζήτημα που σας ανέφερα πριν, ότι ο μέσος Αμερικανός δεν έχει την παιδεία και την εκπαίδευση να προσεγγίσει ένα πρόβλημα, να το λύσει. Η λογική του είναι να το χτυπήσω για να λύσει, σαν το σφυρί με το καρφί. Αν ακούσετε δηλαδή την αγγλική έκφραση είναι χτύπα το καρφί στο κεφάλι με το σφυρί για να λύσει το πρόβλημα. Εμείς δεν το προσεγγίζουμε έτσι. Η παιδεία μας δεν είναι αυτή. Θεωρούμε ότι η ζωή έχει αξία, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία να αναλύσουμε το ότι μέσα στη δημοκρατία υπάρχουν κάποια όρια. Αυτά πρέπει να τα φυλάξουμε. Σας είπα, είναι μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι μεγάλη. Θα συνεχίσουμε, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως ότι την κάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την κάνουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ.